Έχεις ξαναβάλει μαντήλι? Όχι, ποτέ. Είναι η πρώτη φορά? Ναι. Αχ, ξέρεις που μπερδεύτηκα εγώ, ε? Τότε με τα Μπόρα Μπόρα. Τα είχα βάλει αλλού. Τα έχεις βάλει αλλού τα μαντήλια. Και λέω, μα κάτι μου φαίνεται πολύ σωστό ανάμεσα στην Νικόλ και το μαντήλι. Και ήταν αυτό. Τώρα μου ήρθε. Έχω κάνει πολλά πράγματα και με τα μαντήλια. Η αλήθεια ποτέ είναι ποτέ δεν το έχω βάλει στο κεφάλι. Τώρα το έβαλες όμως. Γιατί το έβαλες? Λοιπόν. Όχι, δεν λέω γιατί το έβαλες. Για... γιατί το έβαλες? Απλή ερώτηση. Styling. Και εκεί που θα πάω θεωρώ ότι θα ταιριάζει. Ε, ναι, αυτό θέλω να πω. Πού και θα λίγο πας? Έτσι με τον ήλιο να μην καίει το κεφαλάκι μου. Βεβαίως πρέπει να ρωτήσω, έχουμε τον ήλιο. Ναι, ναι. Και γιατί το κεφάλι. Άρα το φοράς για να μην καεί το κεφάλι. Ναι. Ωραία. Πού θα πας όπου υπάρχει πιθανότητα να καεί το κεφάλι? Λοιπόν, εγώ θα γίνω νονά. Σε εξωτερικό χώρο προφανώς, ναι, δεν μπορώ να σκεφτώ. Αλλά πώς. Δεν είμαι τώρα νονά. Εγώ έχω πάει, γιατί θέλουμε να κάνουμε τέλος πάντων τη βάφτιση στην Ιταλία, στο Λάγκο Ντι Γκάρντα, που έχω πάει όντως. Και πάω σε ένα ξενοδοχείο που έχουν μια καταπληκτική εξωτερική, εξωτερικό χώρο τέλος πάντων, να κλείσω έτσι κάποια τραπέζια για να κάνουμε τη βάφτιση μετά εκεί. Είναι κάτι άλλο που πρέπει να... Όχι, όχι, όλα καλά, συγγνώμη, σας έχω κάψει σήμερα. Όχι, μια χαρά. Το θέμα είναι να μην καεί το δικό στο κεφάλι, εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Πάμε... Καλέ, πάμε να δούμε λίγο τι βαθμολογία θα βάλουμε τώρα εδώ. Ξέρεις τι μαντήλι με προβληματίζει πάρα πολύ? Τι? Με προβληματίζει που η Αναστασία έχει βάλει ένα. Άσο, ναι. Είμαι ο πρώτος της Άσο. Ναι. Γιατί θεωρώ ότι το look αυτό δεν έχει καθόλου προσπάθεια. Ναι. Είναι ένα παπούτσι πολύ και πιο παλιάς εποχής. Η τσάντα δεν ταιριάζει. Και δεν μου αρέσει η λογική του πάω κάπου που είναι πλούσιο και φοράω ένα μαντήλι στο κεφάλι. Δηλαδή, αν δεν που είναι τι? Ρε παιδί μου, πάω στη Βερόνα, πάω στο Μιλάνο, πάω στο Μοντεκάρλο. Δεν μου αρέσει δεν αυτή η λογική. Δεν το έκανα για τη λογική του ότι... Συνδέεται με αυτό. Έχει να κάνει την Dolce Vita, την Ιταλική λίγο. Έχει μια πολύ συγκεκριμένη αισθητική το μαντήλι στο κεφάλι. Okay. Αναστασία, το βάλει το μαντήλι στο κεφάλι για να μην την κάψει. Για να μην την κάψει. Δεν έχω καταλάβει, αλλά μπορεί να βάζει καπέλο. Εντάξει, θα μπορούσα να βάλει μαντήλι. Θέλω να πω, δηλαδή, είναι για συγκεκριμένες γυναίκες που το φοράνε γιατί το φοράνε. Δεν το φοράνε, κατάλαβε θέλω να σου πω. Και θεωρώ ότι δεν έχει δουλειά το στυλ. Δηλαδή έχει ένα ζακετάκι, ένα πουκαμισάκι, ένα κολάν. Αυτό. Ναι. Δεν θεωρώ ότι είναι πρόταση. Okay. Γι' αυτό έβαλα ένα. Ναι. Χριστιανά, έβαλες δύο. Ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ το κεφάλι σου και με το μαντήλι, γιατί έχεις πολύ ωραία χαρακτηριστικά και τονίζονται ακόμα παραπάνω. Και έτσι όπως έχει κάτσει το μαλλί, μ' αρέσει πάρα πολύ. Βέβαια δεν μ' αρέσουν αυτά που φοράς τόσο. Γιατί πάνω έχεις πολύ περισσότερο όγκο από ό,τι κάτω και δεν βλέπω να συνδέονται ούτε χρωματικά ούτε με τον όγκο, δεν βλέπω σύνδεση γενικά. Επίσης θα προτιμούσα, επειδή προτίμησες να βάλεις ένα πιο κοντό παντελόνι, να έχει πιο λεπτό λουράκι το παπούτσι. Ναι. Γιατί φαίνεται πολύ μικρή επιφάνεια δέρματος. Θα προτιμούσα να συνέχιζε, έστω μέχρι κάτω. Αυτό, κατά τα άλλα... Ευχαριστώ. Είσαι πολύ όμορφη. Πολύ. Είναι πάντα είναι, όμορφη. Είναι πολύ όμορφη, ναι. Επειδή πάντα το κλείνεις έτσι, γι' αυτό. Μα είναι πάντα όμορφη. Είναι σαν το διάλογο που κάνουν τα ρούχα της Όλγας. Είναι αυτό. Είσαι πάρα πολύ όμορφη, μ' αρέσει. Είσαι. Δεν κοιτάς έτσι. Δεν κοίταξα κάπως. Ωραία, σκουλαρίκια. Για πες γιατί έβαλες δύο. Ευχαριστώ. Σε έχουμε συνηθίσει έτσι με τα μιούλ, στα ωραία τα παπουτσάκια και τώρα αυτό ήταν λίγο έτσι απρόσμενο. Αναπάντεχο. Πάρα πολύ για Νικόλ νομίζω, για τις εικόνες που έχω δει τουλάχιστον. Θα συμφωνήσω με την Αναστασία. Σου πάει το μαντήλι στα μαλλιά, εμένα δεν με ενοχλεί. Απλά όλο το υπόλοιπο νομίζω ότι είναι κάπως αδύναμο και γενικά και για το κόνσεπτ. Ναι. Εντάξει, αυτά. Ευχαριστώ. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει.
Λοιπόν, τι να κάνω. Άκου, άκου. 1,7 είναι ο μέσος όρος. Εντάξει. Πήγαινε στους κριτές. Να το βγάλω το μαντίλι, κύριε Σκουλέ. Κοίτα, αφού είπε, Δημήτρη, αφού είπε να το βγάλω το μαντίλι, κύριε Σκουλέ. Τι. Κάνε κάτι με το μαντίλι. Να ξεκινήσεις εσύ. Βεβαίως. Εγώ, Νικόλ, μου συγγνώμη, Δημήτρη, δεν γελάω με αυτό. Γελάω επειδή είστε ταινίσει τόσο πολύ τη φράτζα, τόσο ψηλά. Ναι, για να κάνω έτσι ένα vintage look. Τετράγωνο. Το ξέρω, το μαχαίρι. Είσαι πάρα πολύ, είσαι σαν την Αλίκη Μπουγιουκλάκη incognito. Ότι κάπου έχει πάει για να μην την καταλάβουν. Είναι πολύ incognito αυτό, Αλίκη Μπουγιουκλάκη. Έχει πάει κάπου να μην την καταλάβουν, αλλά να την καταλάβουν και λίγο. Ναι, αυτό. Σοφερίνα, η Σοφερίνα, τι συνέβη σήμερα? Δεν ξέρω. Έλα, πες μου, τι συνέβη. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ θεωρώ ότι αυτό που φοράω μου αρέσει. Είναι ένα πολύ ωραίο look. Αλλά τι γίνεται. Μερικές φορές δεν μπορώ να αποδώσω έτσι όπως θέλω. Κουράζομαι κι εγώ, είμαι άνθρωπος. Δεν έχουμε και τόσο χρόνο. Τα λες και με το τσεμπέρι. Θα το βγάλω το τσεμπέρι. Μισό λεπτό. Δεν είναι πολύ ωραίο τώρα. Κάπως να το φτιάξουμε. Ξέρεις γιατί δεν σου αρέσει. Ξέρεις γιατί σου αρέσει. Γιατί? Επειδή δεν σε βλέπεις. Τώρα κι εσείς. Όχι, έπρεπε να το πολύ αυτό. Πιο χάλια. Ναι, καλύτερα έτσι, ναι. Έλα. Τώρα είναι χάλια το μαλλί, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε τώρα έτσι. Κοίταξε, αν ήθελες να βάλεις ένα μαντίλι για εκεί που πας, ναι, που είναι ένα πάρα πολύ όμορφο μέρος και γραφικό, θα έπρεπε να βάλεις ένα μαντίλι που να έχει άλλο pattern με άλλα χρώματα. Mm-hmm. Θα μπορούσε να είναι και ένα πουά μαντίλι. Θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο πιο χαρούμενο. Ναι. Επίσης, η όγκη που έχεις δημιουργήσει πάνω με αυτό πάλι το πλεκτό. Το οποίο και αυτό δεν θυμίζει Ιταλικό βορρά, αλλά κάτι δεν ξέρω τώρα, μου κάνει λίγο και βυζαντινό ίσως το κέντημα. Αλλά γενικά ο όγκος που σου κάνει πάνω είναι πολύ μεγάλος, μαζί με το πουκάμισο από μέσα, με μια πολύ λεπτή φιγούρα, με αυτό το κάπρι, το οποίο δεν μου αρέσει καθόλου σε πληροφορώ. Ναι. Ενώ έχεις πολύ ωραίο και ωραία σιλουέτα, το έχω ξαναπεί. Ξαφνικά έχεις ένα πολύ μεγάλο όγκο πάνω, με πολύ λεπτή σιλουέτα που δείχνει λίγο ασύμετρο όλο αυτό και δεν είναι ωραίο. Mm-hmm. Δεν πειράζει. Τι να κάνουμε, άνθρωπος είμαι κι εγώ, αυτό να σκέφτεστε. Το καταλαβαίνεις ότι δεν είναι επιτυχημένο καθόλου σήμερα. Ναι. Είναι όλα, είναι μα λάθος. Μα ούτε εγώ αισθάνομαι αυτοπεποίθηση. Ξέρω ότι δεν έχει πάει καλά. Το ήξερα από την αρχή. Τι να κάνω, δεν μπορώ πάντα. Να σου πω, μπράβο δίνω σου προς... που το παραδέχεσαι και δεν έρχεσαι εδώ πέρα να μας αλλάξει γνώμη και να μας πρίζεις με το αυτό εγώ νόμιζα και το άλλο. Όχι, δίνω πολλές εικόνες, προσπαθώ πάντα, κάποιες φορές απλά δεν γίνεται. Σε πληροφορώ το μαλλί που βγάλες το μαντίλι και πήγαν όλα πίσω τα μαλλιά, είσαι μια κούκλα. Ευχαριστώ πολύ. Δεν μπορώ να βάλω παραπάνω, όσο και αν το θέλω, δεν που είσαι πειράζει. Τόσο καλό και ευγενικό κορίτσι. Δεν πειράζει, μία μέρα είναι, θα δούμε τις επόμενες. Πάμε τώρα στην Ηλιάνα. Ναι, αυτή η ζακέτα είναι δύσκολο κομμάτι και έχει αρκετό όγκο. Χωρίς το μαντίλι τώρα είναι πολύ καλύτερα. Εγώ νομίζω ότι αν θέλεις να φορέσεις μαντίλι, γιατί το πρόσωπό σου είναι πραγματικά πολύ όμορφο, έχεις πολύ ωραίο σχήμα προσώπου και χαρακτηριστικά, θα πρέπει να στυλιζάρεις τα μαλλιά σου λιγότερο. Ναι. Δηλαδή, ξαφνικά για εσένα κεφάλι τόσο. Μα έκανα το μαλλί, το έκανα για να βάλω το μαντίλι να φαίνεται ίσα ίσα η μπούκλα. Αν δεν έβαλα το μαντίλι. Αυτό είναι ίσα ίσα η μπούκλα. Είναι η πρωινή μπούκλα που ξυπνάει το πρωί. Η απλή. Δεν θα το έκανα. Αυτό είναι με κράνος. Ήσουνα. Επειδή φοράς λοιπόν και μαύρο από κάτω, που κόβει περισσότερο σαν χρώμα, μικραίνει περισσότερο η σιλουέτα σου. Τώρα αυτές τις παντρίγες και για μένα μου φαίνονται περίεργες στα περίεργες στα πόδια σου, αλλά νομίζω ότι σε όλες τις εικόνες θα μου φαίνονταν περίεργες, γιατί έχουν αυτή τη διχρωμία κάτω, που στη δική σου περίπτωση ταιριάζει με το δέρμα σου, το μπέζ χρώμα που έχει. Ναι. Οπότε λείπει αυτό το κομμάτι από την εικόνα σου. Καταλαβαίνω τη σκέψη που έχεις βάλει στο look και τι θέλεις να κάνεις, αλλά η εκτέλεση δεν είναι σωστή. Δηλαδή, αν κρατούσες τη βάση από μέσα, 2-3 πράγματα ήθελες για να αλλάξει αυτό το look και να γίνει κάτι. Λίγα κοσμήματα, ένα καπέλο, μια ωραία τσάντα, μια διαφορά στα παπούτσια, ίσως ένα ζωνάκι στη μέση. Θα μπορούσες δηλαδή να το κάνεις αυτό το look πολύ ωραίο. Προσπάθησες όμως. Πάντα προσπαθώ, αλλά για μένα ξέρεις, έχει σημασία. Για μένα έχει σημασία ότι δεν κλαις αυτή τη φορά. Χαμογελάς, τα λέμε ωραία, τέλεια. Τι να κάνω. Κουράστηκα να κλαίω, κουράστηκα. Μην κλαίς. Στέλιο. Λοιπόν, αυτές οι εσπαντρίγες πλατφόρμες... Δεν μου πάνε. Είναι στα 400 ή είναι νέα αγορά? Είναι νέα αγορά. Να τις πάω πίσω. Γίνεται. Τώρα. Άκουσε, πήγαινε τις πίσω.
έτσι λίγο πατημένες και όταν παίξει το επεισόδιο θα σε πάρουν τηλέφωνο, πιστεύω. Θα με πάρουν τηλέφωνο και θα μου πούνε τις πουλήσαμε γιατί τις έβαλες. Ναι, ναι. Αυτό θα κάνω. Μ' αρέσει αυτό. Λοιπόν, είναι πολύ χάλια, πολύ παλιές και γενικά είναι ένα παπούτσι που δεν κολακεύει τα περισσότερα πόδια, τις περισσότερες γυναίκες. Πολλές γυναίκες τα αγαπάνε αυτά τα παπούτσια. Ναι. Δεν έχω καταλάβει ποτέ γιατί. Ναι. Ούτε αυτές τις τσάντες βελονάκι δεν έχω καταλάβει γιατί αγαπάτε. Μένα μου αρέσουν λίγο. Κάτι έχω καταλάβει. Καλά, η τσάντα ίσως σε ένα άλλο look να μπορούσε να πει κάτι. Αλλά τώρα σε όλο αυτό το λαογραφικό παραλήρημα δεν. Είναι σαν το Bad Hair Day, αλλά και σε Bad Style Day και Bad Hair Day. Δύο σε ένα. Βάλτε μου ένα τώρα, να σηκωθώ να φύγω, να κάτσω τη θεσούλα μου. Που είναι ωραία και άνετη. Να πάω σπίτι μου, σιγά σιγά. Καλά, το κατάλαβες, ένα θα σου βάλω. Το ξέρω, κύριε Κουδουνάρη μου. Τι να κάνω κι εγώ. Τι να κάνετε. Ένα, δύο, τρία και ένα, εφτά. Πω πω. 4,7. Νομίζω δεν έχω πάρει χειρότερη βαθμολογία. Κοίταξε, πιστεύω ότι όχι, δεν έχεις πάρει δεν χειρότερη βαθμολογία. Δεν έχω πάρει χειρότερη βαθμολογία. Αγάπη μου, πήγαινε στη θέση σου. Αμάν. Πολύ σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε στο My Style Rocks. Οπότε, αν δεν θέλετε να χάνετε στιγμή, κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube και να βλέπετε συνέχεια αποσπάσματα κάνοντας κλικ και δεξιά και αριστερά.